σηκώσεις από το φιλικό, στο οποίο άρχισαν να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αν θεωρεί ότι είδαμε ένα δείγμα, ειδικά στο πρώτο μήχρονο του ΠΑΟΚ που θα δούμε στα παιχνίδια με τη Βασιλεία, και αν υπάρχει και κάτι που τον προβλημάτισε. Yes, very good first half. We have the possession. You press them. We go in front. We are together and we score two goals. This is the behavior for our team. To play like this when you face we face Basel, and I think the first half is the good game in the first good game in training camp. Στο κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, είχαμε την κατοχή της μπάλας, ήμασταν συμπαγείς, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ελέγξαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι το συνολικά είχαμε μια πολύ καλή απόδοση και αυτό το πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι είχαμε τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε στα παιχνίδια με τη Βασιλεία, οπότε το κρατάμε. Μετά εκείνο το διάστημα, το καλό του ΠΑΟΚ, το πολύ καλό όντως, είδαν πολλά εύκολα λάθη. Αυτά έγιναν γιατί ήταν κουρασμένοι, γιατί ίσως δεν είχαν συγκέντρωση, επειδή είδαν να βγαίνουν πράγματα μέσα στο γήπεδο και καθησύχασαν. Πώς ακριβώς το. I can say yes. Normal. When you are in training camp, you are more tired in the second half. You want to be focused, but the legs is more tired. And normal to happen these mistakes. But this is good to happen now. To see these mistakes and to correct in the trainings, because with the Basel you cannot do this. It's a big level, big games, and you must to keep focus all the game. Νομίζω ότι είναι κάτι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Στο δεύτερο ημίχρονο είσαι πιο κουρασμένος, μπορεί να θέλεις να μένεις συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, αλλά τα πόδια σου πολλές φορές δεν σε ακολουθούν. Οπότε είναι λογικό να συμβαίνουν κάποια τέτοιου είδους λάθη. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να συμβαίνουν αυτή τη χρονική περίοδο, να τα βλέπουμε στα φιλικά για να τα διορθώσουμε, διότι στα παιχνίδια με τη Βασιλεία απαγορεύεται να κάνουμε τέτοια λάθη. Πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι και συγκεντρωμένοι για να αποφύγουμε οτιδήποτε σχετικό. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να έχει συμπαίκτες τους περσινούς, δηλαδή ήταν η πεντάδα ίδια μαζί του τελικού? It's more easy. We know each other better. We know the movements. I know, like I can say, know the movements of Crespo, of Leomatos, of Firinha. Know when they go right, I can go left. This is better when you know your teammates. We improve a lot in the trainings. We work a lot on the trainings together. And when you are a lot of years together, it's more easy in the game to put our goal in zero. Είναι πιο εύκολη η δουλειά μας. Γνωριζόμαστε πλέον πολύ καλά. Ξέρουμε ο ένας τις κινήσεις του άλλου. Ξέρω πώς θα κινηθεί ο Μάτος, ο Βιερίνια, ο Κρέσπο. Οπότε ξέρουμε ότι όταν ο ένας θα πάει από την άλλη μεριά, εμείς μπορούμε να πάμε από την άλλη. Γνωριζόμαστε γενικά. Έχουμε τους αγωνιστικούς κώδικες που πρέπει μέσα στο γήπεδο. Δουλεύουμε σκληρά στις προπονήσεις καθημερινά. Γινόμαστε καλύτεροι. Μπορούμε να συνεχθούμε ακόμα καλύτερα. Και νομίζω ότι όταν είναι ωραίο να έχεις τους ίδιους συμπαίκτες και σου κάνει και τη δουλειά σου πιο εύκολη. Μάλλον μείον 2, συν 8 οι παίκτες που φύγανε με τους παίκτες που ήρθαν. Συν το ότι είναι ο ίδιος προπονητής με την περσινή σεζόν, με τη διαφορά όμως ότι κάνει την προετοιμασία. Mm-hmm. Όλα αυτά μαζί του δίνουν τη βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος, ειδικά στο ξεκίνημα που το έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Yes, like I said before, when you are together, it's more easy to speak the same language. We know the coach better, coach know the players. But also who come now will understand the work of the coach. You understand how we work, how we speak on the game, and will be more strong with the players come. And because the season will be long, we need all players. And for us, is the most important is to go on the our target, Champions Cup and. Champion of the League. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό για μας. Όπως είπα και πριν, είναι πιο εύκολο όταν γνωρίζεις με τους ποδοσφαιριστές και έχεις τους ίδιους κώδικες, μιλάς την ίδια γλώσσα, μπορείς να καταλάβεις καλύτερα το τι θέλουν μέσα από το παιχνίδι. Ο προπονητής μας γνωρίζει πολύ καλά, γνωρίζουμε και εμείς εκείνον, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στις προπονήσεις, στον αγωνιστικό χώρο, στα παιχνίδια. Οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές πρέπει να προσαρμοστούν και εκείνοι στα καινούργια δεδομένα. Χρειαζόμαστε όλους τους ποδοσφαιριστές. Ξέρουμε ότι θα είναι μεγάλη σεζόν, θα έχουμε πολλά παιχνίδια, οπότε χρειαζόμαστε όλους τους ποδοσφαιριστές και πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Μιλάει για αυτούς που έχουν μείνει.
Έχει έρθει και ένας αμυντικός, ο Χατσερίδης, που είναι στη θέση του, είναι εγνωσμένης αξίας. Ποια είναι η άποψη που έχει σχηματίσει από αυτό το διάστημα της προετοιμασίας για τον νέο του συμπαίκτη? My opinion, what can say, is the good player. He come from the big team also. He play a lot of years in this team. He play in the big level, and now he must to show here. I think he's the player he want to show how they buy him, and he's a good player and he help us a lot because this year I hope to have a lot of games and all players will be important. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει έρθει από μια μεγάλη ομάδα, έπαιζε σε τόπιο επίπεδο για πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει. Όπως είπα και πριν, θα ελπίζω να έχουμε μια μεγάλη σεζόν με πολλά παιχνίδια και όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι σημαντικοί. Και σίγουρα ένας καλός ποδοσφαιριστής με ποιότητα θα μας βοηθήσει. Πέρσι είχε το κίνητρο να αποδείξει πράγματα για τον εαυτό του. Και έφτασε σε ένα επίπεδο που ήταν ο top και ο MVP σύμφωνα με τους συμπαίκτες του. Φέτος ποιο είναι το κίνητρο του Φερνάντο για να δούμε έναν εξίσου καλό ή μπορεί και καλύτερο αμυντικό, δεν ξέρω. I want to be better because now I achieve one big level and if I go down people will say this is luck, he's not this the kind of player, but my mentality is to prove again I can also play 2 years, 3 years in the same level and this year I will play the same level like last year or more better. Θέλω να γίνομαι καλύτερος, θέλω να βελτιώνομαι συνεχώς. Έχω πιάσει ένα πολύ καλό επίπεδο απόδοσης και θέλω να αποδείξω σε όλους ότι μπορώ να συνεχίσω και να αγωνίζομαι σε αυτό το επίπεδο για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αν πέσω στην απόδοσή μου, δεν φτάσει στα ίδια στάνταρ απόδοσης, όλοι θα πούνε ότι ήταν αποτύχει η περσινή σεζόν. Οπότε θέλω να δείξω ότι είναι αυτός, ότι μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος και μπορώ να παίζω έτσι για πολλά χρόνια. Με την πρώην ομάδα του, με αρκετά πρόσωπα από την πρώην ομάδα του, αν πήρε feedback για την πλέον νέα ομάδα του, τι του είπανε για την εμφάνιση την οποία είχαν σήμερα. They say they see last year the championship, they are upset because we don't win. They know, they ask what's happened, why this happened, and I answer the normal things. And they say you have a good team, you have a better team this year because you are almost together 1 year more. And they say for sure this year you're gonna win the league because you play very good. Ναι, είδαν, μας παρακολουθούσαν, ας πούμε έτσι, και την προηγούμενη σεζόν, είδαν το τι έγινε στο πρωτάθλημα, με ρωτούσαν τι ακριβώς συνέβη και γιατί δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Τους εξήγησα, μιλήσαμε γενικότερα, δείξαν τη σιγουριά τους ότι η ομάδα θα είναι πολύ καλή γιατί γνωριζόμαστε ένα χρόνο περισσότερο, έχουμε πολύ καλή απόδοση, αποδίδουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μου εξέφεραν τη σιγουριά τους ότι φέτος θα κερδίσουμε εμείς το πρωτάθλημα.